Έχω και ένα επαγγελματικό, είμαι μέσα στην αγορά. Για πείτε βλέπω μου. Βλέπω το χαμό που γίνεται γύρω μας. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ασχολούμαι με ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο, οπότε θεωρητικά είμαι ωφελημένος να σας πω. Σωστά. Από την όλη κατάσταση. Δηλαδή, θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είχα κανένα πρόβλημα εγώ. Ναι. Αλλά έλα όμως που κάτι με καίει και θέλω να βγω να μιλάω γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και όμως, ναι, αυτό που συζητάμε πάλι και εδώ με τους θεσμικούς, κύριε Πέρο, και θα ήθελα την άποψή σας, και εσείς είστε λοιπόν άνθρωπος στην αγορά, όπως και όλοι μας τώρα αγωνιούμε. Είμαστε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα δεύτερο lockdown, όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει τώρα μέσα στην πανδημία. Ξεχνάμε το πρόγραμμα προσαρμογής που βρισκόμαστε, ξεχνάμε τα μνημόνια και αναρωτιέμαι πώς θα μας βρει, μια που το ξεκινάμε έτσι επόμενη μέρα, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, πριν σας πω τη δική μου άποψη, θα δανειστώ τα λόγια του Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Γεωργιάδη, γιατί τον είδα μόλις σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον κύριο Χατζή πριν από ένα μήνα και είπε ότι αν υπάρξει δεύτερο lockdown, το 50% των επιχειρήσεων με βάση τις εκτιμήσεις του ΟΣΑ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα κλείσει. Πόσο μάλλον μια κυλιόμενη μορφή lockdown μέχρι την άνοιξη. Σωστά. Κινδυνεύουν δηλαδή αυτή τη στιγμή, βάσει εκτιμήσεων του ΟΣΑ και βάσει ανακοίνωσης του Άδωνη Γεωργιάδη, οι μισές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν σώζονται με 800 ευρώ. Ούτε με 500, ούτε με 600, ούτε με 5.000. Όταν έχεις κάποιους υπαλλήλους και έχεις προϋπολογίσει κάποια έσοδα. Σωστά. Και έχεις πάρει κάποια δάνεια και έχεις κάποια ενίκεια να τρέχουν και έχεις κάποιες επιταγές σε προμηθευτές, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ από την άνεση του γραφείου μου θα κάθομαι να περιμένω πότε θα δεήσει ο υπουργός να μου ανοίξει την επιχείρηση. Ναι. Επομένως, κοιτάξτε, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, ιός υπάρχει. Να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Εντάξει, φυσικά. Ιός υπάρχει. Το θέμα είναι, αν η αντιμετώπιση αυτή που κάνουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτική απέναντι στον ιό, είναι περισσότερο επιβλαβής από τις ίδιες συνέπειες του ιού. Γιατί η θεραπεία δεν μπορεί να είναι χειρότερη από την αρρώστια. Ναι, σωστό. Όταν λοιπόν επιλέγουμε συνειδητά ένα γενικό καθολικό κλείδωμα, έναν εξαίρετο οριζόντιο μέτρο, πρέπει να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και τις ακριβείς συνέπειες του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει θνητότητα καταρχάς το οριζόντιο καθολικό lockdown? Έχουμε παρατηρήσει διεθνώς, σε έρευνες ειδικών επιστημόνων, ότι αυξάνονται οι περιπτώσεις και οι ψυχογενείς επιπτώσεις, καταθλίψεις, αυτοκτονίες, τάσεις προς αυτοκτονία κτλ. Αλλά αυξάνονται και καρδιαγγειακά επεισόδια, αυξάνονται και εγκεφαλικά. Υπάρχει υγειονομική παραμέληση ασθενειών που χρειάζονται φροντίδα, γιατί βλέπουμε ακόμα και το 80% των τακτικών χειρουργείων αναβάλλεται, ακόμα και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αυτό έχει μέσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Επομένως, όταν ένας πολιτικός, γιατί εγώ γιατρός δεν είμαι, αν και έχω αρθρογραφήσει σε ιατρικά περιοδικά, στο επίπεδο ηθικής, ιατρικής ηθικής και βιοηθικής σχετικά με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, πρέπει ένας πολιτικός όταν αποφασίζει να λαμβάνει υπόψη του τις συνέπειες και τις πράξεις που λαμβάνει ως πρόληψη, ως προφύλαξη μάλλον του πληθυσμού απέναντι σε μια ασθένεια, αλλά και τις επιπτώσεις αν η ασθένεια αυτή αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο, ίσως πιο ορθολογικό και πιο επιστημονικό. Σωστά. Για παράδειγμα, από την αρχή της πανδημίας, και συγγνώμη δεν... Όχι, ολοκληρώστε. Από την αρχή της πανδημίας, αρκετοί επιστήμονες είχαν προτείνει στοχευμένα μέτρα αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, να δώσουμε έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, να δώσουμε έμφαση στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, στα γυροκομεία και να προφυλάξουμε έτσι συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Στις αυτές τις ομάδες πληθυσμού, αυτές οι ομάδες πληθυσμού μάλλον, σηκώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις. Επομένως, αν τις προστατεύσουμε ως πολιτική πρακτική αυτές τις ομάδες, μπορούμε να μειώσουμε πάρα πολύ τα θύματα του ιού. Επιβάλλοντας όμως γενικά και ανεξαίρετα μέτρα, οι παράπλευρες απώλειες, ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, θα είναι πολύ χειρότερες. Και δεν μιλάω ιατρικά. Μιλάω πολιτικά και ηθικά. Σωστά. Είναι να σας δώσω... Πριν το κάνουμε αυτό, κύριε Πέρο, πριν συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα, θέλω λίγο να σας κάνω πάνω σε αυτό το συνήγορο του διαβόλου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αντιλαμβάνομαι και αυτό το οποίο λένε οι πολιτικοί είναι ότι δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η πολιτική ευθύνη ενός πρωθυπουργού να πει
ότι εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω στο lockdown από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι έχουν αυξηθεί ραγδαία στη χώρα μας. Δηλαδή, ας δεχτούμε ότι έγιναν κάποια λάθη στον σχεδιασμό μετά το πρώτο πετυχημένο lockdown, όπως όλοι είπαν. Το ζήτημα είναι πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να προσπεράσει τους λοιμοξιολόγους τη δεδομένη χρονική στιγμή που εισηγούνται κάτι τέτοιο. Το τι εισηγείται ο καθένας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, και θα σας φέρω και συγκεκριμένο παράδειγμα σχετικά με αυτό, υπάρχει μια επιτροπή 25 ειδικών. Οι 25 αυτοί ειδικοί είναι μια επιτροπή την οποία τη διάλεξε με δικά του κριτήρια ο Πρωθυπουργός. Δεν απευθύνθηκε θεσμικά σε πανεπιστήμια ή φορείς να του δώσουν ένα τεκμήριο, να του δώσουν ένα συμπέρασμα το οποίο θα λάμβανε υπόψη του για να το εφαρμόσει. Απευθύνθηκε σε πρόσωπα που ο ίδιος επέλεξε. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τα κριτήρια που επελέγησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα του κυρίου Ζακυνθινού. Ο κύριος Ζακυνθινός είναι καθηγητής πνευμονολογίας, mm-hmm. εντατικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Βγήκε προχτές και σε ραδιοφωνική εκπομπή σε σταθμό των Αθηνών, mm-hmm. είπε ότι παραιτήθηκε επειδή υπήρχαν πολιτικές επιρροές. Μάλιστα. Ότι η επιτροπή αυτή δεν έκανε καθαρά επιστημονικό έργο, αλλά έκανε ένα μπαστάρδεμα πολιτικού και επιστημονικού έργου. Δηλαδή, έπαιρνε τα επιστημονικά τεκμήρια από τη μία πλευρά, τη γνώμη του Πρωθυπουργού από την άλλη, και προσπαθούσε να συμπυκνώσει, να ρετουσάρει, θα λέγαμε, τις επιστημονικές επιταγές με την πολιτική άποψη. Εκεί πέρα οδηγούμαστε σε αρκετά τραγελαφικά συμπεράσματα. Αν ο Πρωθυπουργός λοιπόν ήθελε αντικειμενικά να, ακόμα και στην Ελλάδα, την κρατικοδίαιτη Ελλάδα, την Ελλάδα όπου δεν υπάρχει αυτόνομο πανεπιστήμιο και είναι όλα κρατικοδίαιτα, ναι. ακόμα και σε αυτή λοιπόν τη χώρα, αν ήθελε ο Πρωθυπουργός γνήσια να λάβει υπόψη του την άποψη της επιστήμης, θα απευθυνόταν στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια θα έδιναν τα πορίσματά τους. Δεν θα καλούσε τον κύριο. Τον Σωτήρη, τον mm-hmm. Δημήτρη, τον Μπάμπη, τον Μιχάλη. Θα καλούσε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θα καλούσε το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, θα καλούσε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, σαν θεσμούς να του υποβάλουν τις απόψεις τους. Σωστά. Τεκμηριωμένα και ανεξάρτητα. Γιατί όταν έχεις εσύ ως εργοδότης τον υπάλληλό σου απέναντί σου, πρόσωπο με πρόσωπο, και είσαι ο μοναδικός του εργοδότης και εξαρτάται από σένα η ζωή σου, εσύ ως επιστήμονας θα αναγκαστείς να βάλεις νερό στο κρασί σου. Όταν, για παράδειγμα, ζητήσεις μάσκες από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός σου πει «Κοίτα, δεν έχουμε», μετά θα αρχίσει να τον δικαιολογήσεις και θα πεις ότι οι μάσκες βλάπτουν. Όταν μετά φέρει μάσκες ο Πρωθυπουργός στη χώρα, θα πεις ότι άλλαξε γνώμη η επιστήμη και τώρα ξαφνικά οι μάσκες είναι χρήσιμες για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Λες και τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι χρήσιμες οι μάσκες για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Μάλιστα. Όταν, για παράδειγμα, πεις εσύ, σαν επιστήμονας, ότι είναι προτιμητέα τα στοχευμένα μέτρα. Και ο Πρωθυπουργός θα σου πει: «Όχι, θέλω να αντιγράψω τι κάνει ο Γάλλος, ο Μακρόν, και ότι εγώ θέλω να δείξω ένα πιο πατριαρχικό, ένα πιο πατρικό μάλλον προφίλ στον λαό μου και θέλω να επιβάλλω γενικό κλείδωμα», τότε θα αρχίσει να βάλει νερό στο κρασί του. Δεν πρόκειται να σηκώσει το ανάστημά του πρόσωπο με πρόσωπο ο υπάλληλος τον εργοδότη. Σωστά. Βέβαια, τώρα ένα άλλο ερώτημα που μπαίνουν και οι ακροατές μας εδώ και χαίρομαι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει έναν οδυνηρό τρόπο, δηλαδή κλείνει και γνωρίζει ότι πρέπει να αποζημιώσει όταν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι που θα μπορούσαν να μην έχουν τέτοιες επιπτώσεις στην οικονομία, κύριε Πέρο. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε πριν από μερικές μέρες στο διάγγελμα για να ανακοινώσει το καθολικό κλείδωμα μαζί με τον κύριο Τσιόδρα και είπε ότι έχει δανειστεί φέτος 16 δισεκατομμύρια από τις αγορές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ρέει χρήμα και δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς πολίτης από αυτούς που εξαρτώνται από το κράτος, από τους συνταξιούχους, από τους δημοσίους υπαλλήλους κτλ. Δυσαρεστημένος. Γιατί ακόμα έχει και δανείζεται ο Πρωθυπουργός. Αυτή η κάνουλα όμως θα στερέψει κάποια στιγμή. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε το μέλλον των παιδιών μας και το εξαργυρώνουμε. Δεν θα είναι εσάι αυτή η αγελάδα αστήρευτη. Δεν μπορούμε δηλαδή να κλέβουμε τις τσέπες των παιδιών μας για να κάνουμε αυτή τη στιγμή και να κλειδωνόμαστε μέσα και να κάνουμε όλοι από την άνεση του γραφείου μας τηλεργασία και πάει λέγοντας. Εγώ δεν έχω τίποτα με τηλεργασία, η δουλειά μου είναι αυτή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι έξω που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν, που το επάγγελμά τους δεν έχει να κάνει με δουλειά γραφείου. Και είναι και η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και που είναι και στα κατώτερα οικονομικά κλιμάκια και στις πιο ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει paper δημοσιευμένο από τη UNICEF που λέει ότι παγκοσμίως εξαιτίας των lockdowns κινδυνεύουν πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά
από ασυτεία και από ασθένειες εξαιτίας της παραμέλησής τους. Υπάρχουν καθηγητές, ακόμα και στην Ελλάδα που εισηγούνται διαφορετική γνώμη, θα σας πω επιγραμματικά, που έχουν βγει δημοσίως να πούν αντίθετη γνώμη, αλλά δεν ανήκουν στην Επιτροπή. Ο κύριος Ζακυνθινός, όπως σας είπα, από την Επιτροπή που ήταν και παραιτήθηκε. Ο κύριος Κούβελας, που είναι και φίλος μου διαδικτυακός, στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, που είναι καθηγητής ιατρικής. Ο κύριος Βανταράκης, που είναι καθηγητής ιατρικής στην Πάτρα. Ο κύριος Κουρέτας, που είναι καθηγητής βιοχημίας στη Θεσσαλία. Ο κύριος Φαρσαλινός, που είναι διδάσκων στην Πάτρα και στη Δυτική Αττική. Όλοι αυτοί οι καθηγητές έχουν βγει δημόσια και έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα γενικά lockdowns. Δεν είναι ψεκασμένοι άνθρωποι αυτοί. Ούτε εμείς είμαστε ψεκασμένοι, όπως θέλει να πολλώσει το κλίμα και, και χαρακτηρίζει έτσι μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι από τη μία πλευρά αυτοί που προτείνουν lockdown και από την άλλη αυτοί που τα θέλουν ελεύθερα και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ιός. Υπάρχει και η επιστημονική αντίληψη ότι ο ιός υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο και όχι με οριζόντια γενικά και ανεξαίρετα μέτρα. Όταν αύριο μεθαύριο είδαμε ανθρώπους και σήμερα να αυτοκτονούν. Μια κυρία στην Καβάλα πήδηξε από το τρίτο όροφο στην είδηση ότι έχει κορονοϊό. Ένας άνθρωπος ιδιοκτήτης γυροκομείου, την είδηση και μόνο ότι έχει κορονοϊό και τον μετέδωσε στους γέροντες του γυροκομείου του, αυτοκτόνησε και άφησε και σημείωμα εξηγώντας το τεράστιο βάρος που είχε στην ψυχή του από αυτό το πράγμα. Επομένως, όλο αυτό που ζούμε, όλη αυτή η κορονολαγνία καθημερινώς, οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες παρενέργειες, οι οποίες θα είναι και μακροπρόθεσμες και πιο θανατηφόρες από το ίδιο τον ιό, ο οποίος τεκμηριωμένα έχει μια αλφα-θνητότητα, που δεν είναι και πυρηνικός όλεθρος. Σωστά. Στο 0,2, όταν έχει τεκμηριωθεί και από το Στάνφορντ και από άλλους ιούς, φυσικά και είναι μεγάλη η θνητότητα από το τίποτα. Σωστά. Αλλά φανταστείτε να είχαμε μια θνητότητα 1,5-2%. Τι θα κάναμε, θα εκτελούσαμε δηλαδή κόσμο στον δρόμο προληπτικά? Όχι. Αν τώρα λαμβάνουμε τόσο δρακόντια οριζόντια μέτρα, αν η θνητότητα ήταν πενταπλάσια, τι θα κάναμε? Πάνω σε αυτό, επειδή είχαμε και τον κύριο Φαρσαλινό τις προάλλες που είχαν συνυπογράψει μια επιστολή για την στρατηγική πανδημία. Ακούμε και το διαφορετικό. Απλά ξέρετε τι προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη λογική να κατανοήσουμε, κύριε Πέρο. Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο δεν ακολουθείται μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν και πιο σκληρά lockdown σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι και να πούμε ότι εμείς κάνουμε λάθος σε κάποια πράγματα. Αυτό το μοντέλο δεν ακολουθεί και το Βέλγιο, δεν ακολουθεί και η Γαλλία, δεν ακολουθεί και η Μεγάλη Βρετανία πάλι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μπορώ να το ανεβάσω και το σύνδεσμο στο προφίλ μου ή να σας το στείλω και εσάς με email. Ένα χάρτη της Ευρώπης σχετικά με την αυστηρότητα των lockdowns. Αυτή τη στιγμή οι τρεις χώρες με τα αυστηρότερα lockdowns είναι η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Είναι οι τρεις top χώρες με τα αυστηρότερα lockdowns στην Ευρώπη. Η Σκανδιναβική Χερσόνησος, οι βόρειες χώρες, εκτός από τη Σουηδία που είναι γνωστή δηλαδή ότι δεν κρατάει ιδιαίτερα μέτρα υποχρεωτικής οριζόντιας κατάστασης, και η Φιλανδία και η Νορβηγία ακολουθούν ακόμη πιο φιλελεύθερη πλέον στάση από τη Σουηδία. Η Ελβετία αυτή τη στιγμή δεν προχωράει σε lockdowns και μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας χαρακτήρισε τους ανθρώπους που θέλουν το lockdown ως επιπόλαιους. Οι Βαλκανικές χώρες δηλαδή, στη Σερβία έγιναν διαδηλώσεις και τα πήρε πίσω η κυβέρνηση το γενικό lockdown επειδή δεν μπορούσε ο κόσμος να το αντέξει οικονομικά. Στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Και παγκοσμίως, αν το δούμε δηλαδή, η Ιαπωνία για παράδειγμα, ακόμα και στην πρώτη φάση που μιλάμε, δεν είχε καθόλου lockdown. Και στο κάτω-κάτω, αν όντως παραδεχτούμε ότι το lockdown είναι μια κυρίαρχη πρακτική, μπορεί να ισχύει και το γεγονός ότι μια πολιτική ηγεσία αντιγράφει την άλλη και προσπαθεί να την ξεπεράσει στο λαϊκισμό και στον προστατευτισμό. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ακολουθούν οι 5 στους 10 ή οι 6 στους 10 ότι αυτή τελικώς είναι κινδυνευμένη στάση. Δεν τεκμηριώνεται δηλαδή η ορθότητα με βάση την πλειοψηφία στην επιστήμη. Η επιστήμη κοιτάει την ορθότητα στο εργαστήριο και στη λογική. Δεν την κοιτάει με βάση την ψηφοφορία. Μάλιστα. Να σας δώσω, να σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μια μεγάλη κλινική στην Αμερική είναι η Mayo Clinic. Επειδή την παρακολουθώ την πανδημία εξ αρχής, δέσμευσε τεράστιους πόρους η Mayo Clinic για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η Mayo Clinic αντιμετώπισε τεράστια οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι, επειδή τελικώς δεν ήρθε τόσο μεγάλο κύμα ασθενών για να θεραπευτεί στην κλινική αυτή. Η Mayo Clinic λοιπόν αντιμετώπισε γύρω στα 3 δισεκατομμύρια έλλειμμα.
και απέλησε και έβαλε σε αναστολή πάρα πολλούς εργαζόμενους. Mm-hmm. Γιατί δέσμευσε τεράστιους πόρους και είχε έτσι οικονομικό πρόβλημα και αντιμετώπισε πρόβλημα βιωσιμότητας. Και μάλιστα αυτό είναι ένας κοινός τόπος σε πάρα πολλές χώρες όπου δεσμεύονται τεράστιοι πόροι. Οι άνθρωποι τρέμουν να πατήσουν στα νοσοκομεία για τα άλλα τους προβλήματα. Κάποιος μπορεί να είναι διαβητικός και να χρειάζεται κάποια φροντίδα και να φοβάται να πάει εξαιτίας της προπαγάνδας και της κορονολαγνίας που υπάρχει. Και έτσι, όπως είπα και στην αρχή, η φροντίδα, τα μέτρα αποτροπής και προφύλαξης ενδεχομένως να αποδειχθούν περισσότερο θανατηφόρα από το ίδιο, από την ίδια την πληθυντότητα του ιού. Από την άλλη, επιμένω σε αυτό το ερώτημα όμως ότι έχω την εντύπωση ότι όταν βλέπουμε ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας που έχουν αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, είναι οριακά, κύριε Πέρο, δεν γίνεται μια προσπάθεια να αποφευθεί το δίλημα ποιοι θα σώσουν τη ζωή τους, γιατί από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα περιστατικά, κάποια στιγμή, αν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτά τα περιστατικά, που είναι πολλά, το να βλέπουμε κάθε μέρα 45 άτομα να πεθαίνουν από τη γρήπη, είναι ένας σημαντικός αριθμός, δεν μπορούμε να τον υποτιμήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλοι μιλάνε και για μια πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και γι' αυτό τον λόγο έχουμε μπει σε αυτά τα μέτρα αναστολής. Καταρχάς, ο θάνατος δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Είναι ένα βέβαιο φυσικό γεγονός σίγουρα, αλλά δεν είναι και το πιο ευχάριστο του κόσμου. Οι άνθρωποι κατεξοχήν πεθαίνουν από κάποιες λοιμώξεις, είτε είναι υιογενείς, είτε βακτηριακές, δεν είμαι και γιατρός τέλος πάντων, οι γιατροί θα σας τα πούν καλύτερα. Όταν ακούμε απόλυτα νούμερα, πρέπει να γνωρίζουμε και τα αντίστοιχα νούμερα του παρελθόντος. Για παράδειγμα, αν ψάξετε δημοσιεύσεις σε σχέση με την κατάσταση των μονάδων εντατικής θεραπείας πέρυσι το χειμώνα, υπήρχαν 100 άτομα σε λίστα αναμονής. Και πέρσι, τι κάναμε, πηγαίναμε σινεμά δίπλα στο Village, δίπλα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και απολαμβάναμε την ταινιούλα μας χωρίς να τρέχει τίποτα. Και μάλιστα, να σας το κάνω και χειρότερο, υπάρχει αυτή τη στιγμή paper που έχει δημοσιευτεί στο SAGE, στο πασίγνωστο εκδοτικό οίκο που εκδίδει επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύτηκε μάλιστα και στις τηλεοράσεις, πράγμα που το θεώρησα απίστευτο, και στα μέσα ενημέρωσης, ότι βρέθηκαν τεκμηριωμένα κορονοπαθείς, κρούσματα δηλαδή κορονοϊού, αρχές Σεπτεμβρίου του 19 στην Ιταλία. Ναι, σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, από τη στιγμή που βρέθηκαν αρχές του 19 στην Ιταλία, η Ελλάδα μας είχε κορονοϊό πέρσι το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Μάλιστα. Εφόσον κάποιος υποστηρίζει λοιπόν ότι ο κορονοϊός όντως είναι υπερμεταδοτικός, σίγουρα η Ελλάδα είχε κορονοϊό πέρσι τέτοια εποχή. Γιατί δεν ασχολιόμασταν πέρσι τέτοια εποχή με τις μονάδες εντατικής θεραπείας? Γιατί έτσι είναι η ζωή. Σίγουρα χρειάζεται τη φροντίδα του ευπαθής άνθρωπος. Σίγουρα χρειάζεται τη φροντίδα του άνθρωπος ο οποίος έχει ακόμα και μία γρήπη, ο οποίος έχει ακόμη και μία απλή υιογενή λίμωξη. Σίγουρα χρειάζεται αυτή τη θεραπεία. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε ως πολιτική οντότητα, ως ηθική, τι θα βάλουμε στον κόσμο ως τρόπο αντιμετώπισης, ώστε αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης να μην κοστίσει σε ζωές περισσότερο από τον ιό. Και εγώ θέλω να μην έχουμε στη ΜΕΘ πολλούς ανθρώπους. Πώς όμως το επιτυγχάνουμε αυτό? Αν η οικονομία μας καταστραφεί, δεν θα υπάρχουν ούτε αναλώσιμα για τις ΜΕΘ. Δεν θα βρίσκει ούτε καλώδιο δικτύου για να υποστηρίξει τα πληροφοριακά συστήματα της ΜΕΘ ο Υπουργός αύριο μεθαύριο. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή να χτυπάς τα κουνούπια με πυρηνικά όπλα. Σωστά, σωστά. Μου δώσατε τώρα μια καλή πάσα για να τρέξουμε λίγο την συζήτηση, γιατί ο χρόνος τρέχει. Θέλω λίγο να πάμε σήμερα σε αυτή την ταλαιπωρία της τηλεκπαίδευσης που βιώνουν οι γονείς, βλέπω εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα μαζικό αίτημα να ανοίξουν τα δημοτικά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πέρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν ανταποκρίθηκε το σύστημα αυτό, το Webex, αν το λέω σωστά, ή υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές της χώρας μας και δεν μπορούν να κάνουν μάθημα οι μαθητές? Ωραία, επειδή αυτό άπτεται και της επαγγελματικής μου. Ναι, δικότητας, και έχει ενδιαφέρον γιατί μας ακούει. Webex είναι... Ναι. Πολύ σωστά. Το Webex είναι μια καλή εταιρεία, είναι τη Cisco. Λοιπόν, τη Cisco τη γνωρίζουμε δεκαετίες. Είναι η καλύτερη εταιρεία που φτιάχνει routers, που φτιάχνει hardwares, που ασχολείται τέλος πάντων με τη διαδικτυακή υποδομή και τη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Δεν είναι χτεσινή εταιρεία. Εγώ είχα την εντύπωση όταν ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα, ότι είχε κάνει κάποια ειδική σύμβαση, είχε αγοράσει κάποιο service level agreement από τη Cisco, ώστε να έχει ένα αφιερωμένο, ένα dedicated bandwidth και να τρέξει αυτή η εφαρμογή.
Και λέω, εντάξει, αφού σας κόλλησε η εφαρμογή, θα πάτε στα δικαστήρια την εταιρεία και θα πάρετε ένα τεράστιο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο θα αναγραφόταν κιόλας στα συμβόλαια που έχετε κάνει. Προς έκπληξη μου, ακούω τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου ότι χρησιμοποιούν τη δωρεάν εκδοχή της Cisco και του WebEx. Δεν έχουν δηλαδή υπογράψει ούτε service level agreement, ούτε έχουν υπογράψει κάποια ειδική οικονομική συμφωνία αυτό που με λέτε, τη Cisco. Δηλαδή έχουν την δωρεάν την έκδοση που έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ναι! Μπορείτε να ψάξετε τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, η Cisco το παρέχει δωρεάν. Και δεν παρέχει καμία εγγύηση γραπτός λειτουργίας, ούτε αποζημίωση θα δώσει δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο αν κρεμαστεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αν κρεμάσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ούτε έχει κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες εμείς τις είχαμε δηλώσει εκ των προτέρων ως απαιτήσεις για να μας εκπληρώσει η συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό για να μην πληρώσουν δηλαδή, τα δικαιώματα. Προσέξτε, και δυσφημίζουμε αυτή τη στιγμή μια εταιρεία η οποία μας παρέχει μια δωρεάν υπηρεσία, και από την άλλη βλέπω τα μέσα ενημέρωσης να καταφέρονται εναντίον της εταιρείας και να λένε ότι δεν μας παρέχει καλή υπηρεσία, πια τη δωρεάν. Μάλιστα. Πάντως ο Πρωθυπουργός πριν 6 μέρες ένα άλλο πρόβλημα που υπήρξε, την κάλυψε την Υπουργό, λέγοντας ότι έπεσαν οι σερβερ της εταιρείας πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό μείναμε αυτή την εντύπωση. Επειδή παρακολούθησα τις γραμμές της Cisco από περιέργεια, είναι online το δίκτυό της και φαίνεται που έχει φόρτο. Ναι. Στην Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο φόρτο πανευρωπαϊκά, μαζί με κάποιες περιοχές της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σε δωρεάν υπηρεσίες. Δηλαδή και τώρα, αν συντονιστεί όλη η Ελλάδα και αρχίσει και μπαίνει στο Instagram, για παράδειγμα, το Instagram θα καταρρεύσει αν γίνει ένας μεγάλος συντονισμός. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες γραμμές που έχουν ανοχές, κάποιοι σερβερς που έχουν ανοχές. Δεν είναι όλα περιόριστα. Ναι, στα δωρεάν. Επομένως, ενώ αν υπήρχε... από τη στιγμή που αποφάσισε η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο λογισμικό σε έναν αλφα, σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές ταυτόχρονα, έπρεπε να κάνει ειδική συμφωνία με τη Cisco, να υπογράψουν ειδικά service level agreements για να έχει δεσμευμένα bandwidth και ευρωζώνης να χρησιμοποιήσουν τα σχολεία και οι μαθητές. Όταν χρησιμοποιείς μια δωρεάν υπηρεσία, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλεις. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν λειτουργεί σωστά. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν το γνωρίζαμε, η αλήθεια είναι. Δεν το γνωρίζαμε ότι αν υπάρξει συγκεκριμένη. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι το ανακοινώσανε, το είπαν, αλλά δεν έδωσε κανείς σημασία. Δηλαδή, αν δείτε τώρα ανακοινώσεις και της Κεραμέως και των υφισταμένων της, λένε ότι χρησιμοποιούν τη δωρεάν έκδοση του WebEx, ότι η εταιρεία τα προσφέρει αυτά δωρεάν. Το λένε. Απλά κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να πει, κάτσε ρε φίλε, είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Έχουν διατυπωθεί προδιαγραφές, έχει δεσμευτεί η εταιρεία. Εδώ στηρίζεται όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάνω σε αυτό. Έχουν υπάρξει ρήτρες αποζημίωσης, έχουν υπάρξει συναλλαγές, έχουν υπάρξει συμβόλαια. Τίποτα δεν έχει υπάρξει, γιατί έχει προσκληθεί κιόλας να ανεβάσει τα συμβόλαια και δεν τα ανέβασε επειδή δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν μπορεί μα να... είναι δυνατόν. Συγγνώμη, αν ήταν κάποιος πρωθυπουργός, αν ήταν κάποιος εκ των ακροατών, ας πούμε, πρωθυπουργός και είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μαθητών σε τηλεκπαίδευση και έπρεπε να στηριχτεί η εκπαίδευση όλη της χώρας σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό. Τι θα έκανε? Δεν θα φώναζε την εταιρεία να πει πόσα θέλεις για να μου κάνεις αυτό το πράγμα και τι μου παρέχεις. Έλα εδώ πέρα να το υπογράψουμε. Και αν δεν μου το παρέχεις, τι συνέπειες θα έχεις οικονομικές? Γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα, αν πάτε εσείς ως εταιρεία, ως ραδιόφωνο για παράδειγμα, και ζητήσετε μια ανάλογη υπηρεσία της Cisco, θα πείτε θέλω 5. Η Cisco θα πει εγώ θέλω τόσα χρήματα για αυτά τα 5 και αν σου παρέχω 4, για το ένα που δεν σου παρήχα θα σου δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ. Ή θα σου δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ώρα που περνάει που δεν στο παρέχω και σε κρεμάω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανε κανένας από το ελληνικό δημόσιο και τώρα καθόμαστε και βρίζουμε τη Cisco, η οποία έχει την ευγενή καλοσύνη να παρέχει ένα δωρεάν λογισμικό στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Που αν το δούμε και κατ' επέκταση και το ελληνικό δημόσιο με τις υποδομές που έχει και με τα χρήματα που το πληρώνει, θα μπορούσε να στήσει και το δικό του δίκτυο σε ελληνικά data centers για να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Σωστό αυτό που λέτε. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η διευκρίνηση και τώρα ψάχνω να βρω δηλώσεις της Υπουργού, αν το έχει πει, γιατί δεν έχει επικοινωνηθεί αυτό που λέτε τώρα, ότι χρησιμοποιούμε τους δωρεάν σερβερ. Οπότε όσοι μας ακούνε έχουν μείνει με την εντύπωση ότι έπεσε πάλι ο σερβερ στην Ευρώπη και το πρόγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται. Ενώ μπορεί οι σερβερ θα πέσουν επειδή πέφτουν ταυτόχρονα πάρα πολλοί χρήστες πάνω σε αυτή τη δωρεάν υπηρεσία. Η Cisco είχε προβλέψει ένα αλφα όγκο επισκεπτών για να εξυπηρετήσει τη δωρεάν υπηρεσία. Όταν μια χώρα έχει lockdown και πέφτουν πάνω 10 αλφα,
δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δωρεάν αυτή η υπηρεσία. Δεν είναι και φιλανθρωπικός οργανισμός. Σωστά, 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 σωστά. Έχει ενδιαφέρον. Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Πέρο, πραγματικά, θέλω λίγο έτσι να μου κάνετε μια εκτίμηση για το πού πάμε ως χώρα, να το πω πάρα πολύ απλά. Επειδή όταν είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, είχαμε άλλη κυβέρνηση και άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει ένα αφήγημα νέο από τον Πρωθυπουργό. Μια εμπιστοσύνη δείχνουν οι μετρήσεις. Να το θέσω μάλλον πολύ απλά. Αν είχαμε την πανδημία με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα? Έχουμε φαινομενικά άλλη κυβέρνηση. Επί της ουσίας η πολιτική δεν διαφέρει. Υπό ναι. την έννοια του ότι έχουμε κρατικοδίαιτη οικονομία ακόμα, έχουμε υψηλή φορολογία ακόμα, το δημόσιο κινεί πάνω από το 50% του ΑΕΠ ακόμα. Δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, πόσο μάλλον σε συνθήκες γενικού κλειδώματος. Πάλι γίνονται αθρώες προσλήψεις και διορισμοί και ρουσφέτια. Πάλι υπάρχει υπέρμετρη παροχολογία και υπέρμετρος δανεισμός που θα πέσει στα κεφάλια των παιδιών μας. Επομένως, το αν θα φοράει κουστούμι αυτός που κυβερνά ή αν θα φοράει τισέρτ, δεν με ενδιαφέρει και πολύ εμένα σαν πολίτη. Εμένα σαν πολίτη θα με ενδιέφερε να το κράτος να μην έχει αυτό το πατερναλιστικό μοντέλο διοίκησης, να μην υπήρχε κομματικοποίηση στα πάντα και σε επιστήμη και σε επιχειρήσεις και στα πάντα, να μην υπήρχε ο κομματικός δάκτυλος και ο κυβερνητικός και κρατικός δάκτυλος, να ανάσαινε η αγορά και η ιδιωτική πρωτοβουλία, να έκανε ο καθένας τη δουλειά την οποία ξέρει καλύτερα να κάνει, να αμείβεται για αυτή όσο το δυνατόν καλύτερα και να αφαιθεί η χώρα στην ελεύθερη ιδιωτική πρωτοβουλία. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να δούμε άκρη. Όσο δανειζόμαστε και τρώμε τις άρκες των παιδιών μας, όσο διορίζουμε χωρίς αύριο, κάθε μέρα με τροπολογίες περνούν διορισμοί και ρουσφέτια, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Και ο Τσίπρας να βγει, και ο Μητσοτάκης να βγει, και το Πασόκ να βγει, η κατεύθυνση η κρατικίστικη είναι η ίδια. Όλοι θέλουν αυτοί να επιδιώξουν την προστασία της χώρας, όλοι είναι προστάτες της χώρας, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, και γι' αυτό απαιτούν να πληρώνονται από τον φορολογούμενο πολίτη και μάλιστα μεγάλα ποσοστά. Η επιβάρυνση στην τσέπη ενός ελεύθερου επαγγελματία μαζί με φόρους και εισφορές είναι πάνω από το 60%. Μάλιστα. Και πάνω από το 70% σε αρκετές περιστάσεις. Και να σας πω και κάτι. Τώρα, αν πούμε ότι το 50% της χώρας, του ΑΕΠ, κινείται από το κράτος, το υπόλοιπο 30%, ξέρετε τι ήταν, τουρισμός και εστίαση. Ναι. Και το υπόλοιπο 20% είμαστε όλοι άλλοι. Δηλαδή το 30% που ήταν ο τουρισμός και η εστίαση το κλειδώνει. Ο Μακρόν μπορεί να κλειδώνει τη χώρα του, αλλά έχει βαριά βιομηχανία. Σωστό. Έχει οπλικά συστήματα, έχει παραγωγή. Η Ελλάδα τι ακριβώς έχει που ο Μητσοτάκης τόσο απλόχερα ακολουθεί την πολιτική Μακρόν και κλειδώνει όλη την παραγωγική μηχανή? Πώς θα επανέλθει η χώρα όταν κλειδώνεις το 30% του ΑΕΠ σου, που είναι ο τουρισμός και η εστίαση? Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία είπαμε, κύριε Πέρος. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, γιατί αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, ο κόσμος μαυρίζεται από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα ενημέρωση. Αν δείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, κατά λάθος στο YouTube μερικές φορές ανοίγω και βλέπω. Σωστά. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ υπάρχει ένα θανατικό, δηλαδή υπάρχει μια κηδεία, ένας επιτάφιος από τα πρωινάδικα μέχρι τις βραδινές εκπομπές. Όλοι ασχολούνται με τον ιό, με τα κρούσματα, με τους θανάτους. Δηλαδή η ψυχολογική επιβάρυνση επιστημονικώς δεν έχει θνητότητα. Ο κόσμος πρέπει να αποκτήσει μια αισιοδοξία, να σταματήσει ο Μητσοτάκης στα γενικά κλειδώματα. Και αναφέρομαι στο Μητσοτάκη προσωπικά, επειδή είναι αρχηγοκεντρικό, πρωθυπουργοκεντρικό το μοντέλο διοίκησής μας. Mm-hmm. Αυτός είναι που επηρεάζει τα πάντα, μην γελιόμαστε. Λοιπόν, να τα αφήσει αυτά, να αφήσει την κοινωνία λίγο πιο χαλαρή, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, mm-hmm. να μην προπαγανδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μέσα αυτό το πράγμα, να το πάρει λίγο πιο χαλαρά, για να αρχίσει ο κόσμος να μπαίνει σε μια διαδικασία κανονικότητας. Mm-hmm. Της καλής κανονικότητας, όχι της άλλης, της καλής κανονικότητας, και να αρχίσει να παράγει και να κινείται πάλι η αγορά και να κινείται πάλι η ζωή του. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Πέρο, στον Πρίσμα 91,6. Ήταν χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε. Εγώ ευχαριστώ και ο κόσμος όλος να μην να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του, να σκέφτεται ορθολογικά, να μην φοβάται, γιατί ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος. Mm-hmm. Να προσέχει την υγεία του, φυσικά και να την προσέχει, αλλά να μην αφήνει τον φόβο που προπαγανδίζεται από όλες τις πλευρές να τον παραλύει και να του δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που νομίζει ότι έχει εξαιτίας της πανδημίας. Μάλιστα. Η πανδημία υπάρχει, είναι υπαρκτή, αλλά ακόμα πιο επικίνδυνα είναι όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν. Ωραία.
Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.